Προκλητικό βίντεο των Τούρκων δείχνει το Γιαβούς να πλέει για έρευνες προς την κατεχόμενη Αμόχωστο. Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της MRB. Ο Μητσοτάκης κερδίζει αυτοδυναμία και σε περίπτωση επτακομματικής βουλής. Αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο σε εκδήλωση στην παλιά του γειτονιά. Σήμερα ο τελικός του τουρνουά προς τιμήν του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Με τελικό προορισμό, τον κόλπο της κατεχόμενης Αμόχωστου απέπλευσε σήμερα το τουρκικό γεωτρύπανο πλοίο Γιαβούς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπάς από την αίθουσα σύνταξης. Σταύρο. Το πλοίο γεωτρύπανο Γιαβούς απέπλευσε από το τουρκικό λιμάνι και έβαλε πλώρη για την Καρπασία, για την Αμόχωστο. Εκεί όπου, σύμφωνα με τον Χουλουσία Καρ, θα κάνει παράνομες γεωτρήσεις. Όπως και να έχει, είναι ένα βίντεο, οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα βίντεο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει σαφής υπεροχή και καταφανής υπεροχή της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, δείχνει το Γιαβούς να συνοδεύεται από πολεμικά πλοία και βέβαια αυτή είναι μία επίδειξη υπεροχής. Δεν ξέρουμε ακόμα το αν το Γιαβούς θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις όπως απείλησε πριν από λίγες μέρες ο Χουλουσία Καρ. Το σίγουρο είναι πάντως, και δεν είναι τυχαίο θα λέγαμε, ότι ο απόπλους του Γιαβούς έγινε μόλις λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Οσάκα της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της Συνόδου των G20. Ο Σουλτάνος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την συνάντηση που είχε με τον Πλανητάρχη, γιατί πιστεύει ότι του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία σε περίπτωση που επέλθει κάποια συμφωνία για την αγορά των αμερικανικών Patriot. Όπως και να έχει, οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Γιαβούς στην περιοχή. Μάλιστα. Σταύρο Ζορμπά, σε ευχαριστούμε. Μόλις μία εβδομάδα έμεινε για την προσφυγή στις κάλπες και οι πολιτικοί αρχηγοί περιοδεύουν με στόχο να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου, όπου θα εκφωνήσει αργότερα απόψε ομιλία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στη Μακεδονία, όπου συναντήθηκε και με υποψήφιους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Προτάσσοντας το δίλημα των εκλογών, συνεχίζουν τις περιοδίες τους οι Αλέξη Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός από το Βόλο μίλησε για λαιλασία την περίοδο 2010-2015, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, που παρέσει σε εορταστικές εκδηλώσεις για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης των Σερών, ζήτησε για ακόμη μία φορά ισχυρή εντολή. Δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα θελήσει να αφήσει το μέλλον του σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στη λαιλασία, την κοινωνική και στην καταστροφή το 2010 ως το 2015. Η εκλογική μάχη ακόμα δεν έχει κρυφθεί. Και δεν έχει κρυφθεί διότι την επόμενη μέρα θα χρειαστούμε και θα χρειαστώ προσωπικά μία ισχυρή εντολή για να μπορέσω να εφαρμόσω γρήγορα και αποτελεσματικά το σχέδιό μας για την Ελλάδα που μας αξίζει. Θα χρειαστώ μία ισχυρή εντολή. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κρυφό πρόγραμμα, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα ανεχθεί άλλα fake news. Δεν δέχονται βεβαίως να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση προγραμματική. Θέλουν να λένε μεγάλα και εύκολα λόγια που ακούγονται εύκολα και όμορφα στα αυτιά μας. Δεν δέχονται να έρθουν σε προγραμματική αντιπαράθεση ακριβώς διότι κρύβουν τέτοιους σκελετούς, προγραμματικούς σκελετούς, στα συρτάρια και στα κοιτάρια τους. Θέλω να κρυθούμε για αυτά τα οποία λένε. Δεν θα ανεχτώ και δεν θα επιτρέψω την διαστρέβλωση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το παιχνιδάκι των fake news, το οποίο κάποιοι επενδύουν να το ξεχάσουν. Αναγκάζονται να επενδύσουν σε fake news και να διαστρεβλώσουν τις θέσεις μας, επειδή δεν έχουν να σας πούνε απολύτως τίποτα για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Διαχείριση ήττας κάνουν και οι ίδιοι το γνωρίζουν πολύ καλά.
Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στο Βόλο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις Σέρες και το Κιλκής συναντήθηκε με υποψηφίους βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη θα κάνει τη μεγάλη ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση αυτών των εθνικών εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού στοχεύει με αυτή του την απόφαση, θα μας εξηγήσει ο Λεωνίδας Καπερναράκος. Λεωνίδα. Καλησπέρα. Πράγματι, την μεγάλη, την τελευταία συγκέντρωση της προεκλογικής εκστρατείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα την κάνει στη Θεσσαλονίκη, κάτι που ανακοίνωσε και από το Κιλκής και συνομιλώντας με τους βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι? Είναι πρώτον να χτυπήσει την Χρυσή Αυγή, όπου ξέρουμε πόσο έχει στοχεύσει και πόσο έχει εκμεταλλευτεί το θέμα των Πρεσπών, όσο και την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Από αυτά τα δύο κόμματα θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αντλήσει από αυτή τη δεξαμενή ψήφους, προκειμένου να πάρει αυτό που επιζητά σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή την ισχυρή εντολή, την αυτοδυναμία της κυβέρνησης, της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί ουσιαστικά είναι και οι λόγοι και το ανακοίνωσε, όπως είπαμε, από Κιλκής και από Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με τους βουλευτές του σε ένα καφέ. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά από το Κιλκής και αναφερόμενος μάλιστα και στη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι αποφασίστηκε μια συμφωνία ερήμην του ελληνικού λαού που πλήγωσε όλους τους Έλληνες. Και βέβαια επανέλαβε, να πούμε τη δέσμευσή του, ότι θα υπάρξει μια μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία για την ελληνικότητα της πραγματικής Μακεδονίας. Είπε μάλιστα με νόημα ότι βλέπουμε όλοι ότι η καιρή είναι δύσκολη στα εθνικά θέματα. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική αστάθεια. Ψηφίστε για να έχουμε πολιτική σταθερότητα, είπε, και βέβαια η νίκη πρέπει να έρθει από την Μακεδονία για πολλούς λόγους. Οπότε το πρόγραμμα θα κλείσει, όπως είπαμε, την Παρασκευή στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, ενώ κανονικά θα γίνει στον πεζόδρομο του Αποστολού Παύλου στην Αθήνα την Πέμπτη η ανοιχτή συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως είχαμε και την δημοσίευση της πανελλαδικής έρευνας της MRB για λογαριασμό της εφημερίδας «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», σύμφωνα με την οποία δημοσκόπηση η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι είναι πλέον αναμενόμενη και επιπλέον έχει και μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι τα αποτελέσματα λοιπόν, τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας, Λεωνίδα? Το στίγμα το έδωσες λέγοντας για τα σενάρια αυτοδυναμίας. Δηλαδή, πεντακομματική, εξακομματική, εφτακομματική είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως και να διαμορφωθεί η Βουλή. Βλέπουμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 24,7%. Είναι μια διαφορά 7,6 μονάδων. Πάμε στο κίνημα αλλαγής και στη Φόφη Γεννηματά με 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,3%, η Χρυσή Αυγή 3,2%, 3,1% η Ελληνική Λύση. Να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΜΕΡΑ 25 με 2,9%, δεν μπαίνει στη Βουλή, 2% είναι ο Συγκεντρών, 1,1% η Πλεύση Ελευθερίας, άλλο κόμμα 4,7% και η Αναποφάσιστη, η Αδιευκρινιστή Ψήφος φτάνει το 14,8%. Αρκετά μεγάλο ποσοστό η αδιευκρίνηστη ψήφος, Λεωνίδα Καπερναράκο. Βλέπουμε τώρα και την επόμενη κάρτα, η οποία είναι η εκτίμηση ψήφου των βουλευτικών εκλογών. Να προσθέσω μόνο σαν αποφάσεις ότι μάλλον και από αυτή τη δεξαμενή θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν όμως και στην εκτίμηση ψήφου, όπως προείπες. 35,4 με 40,4 η Νέα Δημοκρατία. Από 26,5 έως 31,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. 6,4 έως 9,8 το κίνημα αλλαγής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 3,7 έως 6,3. Η Χρυσή Αυγή από 2,6 έως 5% η εκτίμηση. Και 2,5 έως 4,8 είναι η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να δούμε και την ΜΕΡΑ 25 και το Γιάννη Βαρουφάκη από 2,2 έως 4,4. 1,4 με 3,2 η Ένωση Κεντρών. 0,6 με 2% η Πλεύση Ελευθερίας και άλλο κόμμα είναι από 4,3% μέχρι 7,1%. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε όμως και την εκτίμηση εδρών. Ακριβώς, στα σενάρια. Πάμε λοιπόν στην 7-κομματική Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοδύναμη, 155 έδρες, 80 ο ΣΥΡΙΖΑ, 22 το ΚΙΝΑΛ.
14 στο Κομμουνιστικό Κόμμα, 10 και η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση και 9 το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, Μέρα 25. Πάμε στο δεύτερο σενάριο τώρα, με την εξακομματική Βουλή, που παίρνει 4 επιπλέον έδρες η Νέα Δημοκρατία, πάει σε 159, 3 ο ΣΥΡΙΖΑ σε 83, 23 το Κίνημα Αλλαγής, 14 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 11 η Χρυσή Αυγή, 10 Μέρα 25, δηλαδή εκτός η Ελληνική Λύση. Και στην εφτακομματική που θα δούμε, στην πεντακομματική συγγνώμη που θα δούμε το τρίτο σενάριο, εδώ είναι ισχυρή αυτοδυναμία, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με 163 έδρες, 87 ο ΣΥΡΙΖΑ, 24 στο Κινάλ, 15 το Κομμουνιστικό Κόμμα και 11 η Χρυσή Αυγή. Μέρα 25 Χρυσή Λύση δηλαδή είναι έξω από το Κοινοβούλιο. Χρυσή Αυγή, μάλιστα. Λεωνίδα Καπερναράκο, σε ευχαριστούμε. Όμως πριν σε ευχαριστήσουμε, να δούμε και την παράσταση νίκης. Την παράσταση νίκης είναι ότι ποιος θα είναι ο νικητής, δηλαδή με λίγα λόγια. Και πάμε στο 79,6 η Νέα Δημοκρατία, 9,9 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, μονοψήφιο το ποσοστό του. 2,4 άλλο κόμμα, κανένα κόμμα, 1,2 και η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 6,9%. Να δούμε και την επόμενη κάρτα, η οποία αναφέρεται στην κυβέρνηση συνεργασίας. Ακριβώς. Κυβέρνηση συνεργασίας σε αυτοδυναμία και με ποια κόμματα. Δηλαδή, έχει την αυτοδύναμη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο 30,8%. Κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με μικρότερα κόμματα πάει στο 15,9%. Δηλαδή, αν τα ενώσουμε, τα αθροίσουμε αυτά, βγαίνει στο 46,7%. Στο 11,2, μόλις το 11,2, αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και 14,8 με μικρότερα κόμματα, περίπου στο 26%. Δηλαδή, κυβέρνηση συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μόλις το 7,4%. Άλλη συνεργασία 11,3% και 8,6% είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να δούμε όμως τώρα και ποιος πιστεύει ο κόσμος ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Πολύ σωστά, στο 29% είναι ο Αλέξης Τσίπρας, στο 35,9-36 ουσιαστικά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 30,9 κανένας και πάλι και εδώ δεν ξέρω, δεν απαντώ, η αδιευκρίνηση στο 4,9%. Αυτά ήταν λοιπόν τα αποτελέσματα της MRB. Λεωνίδα Καπερναράκο, σε ευχαριστούμε. Είδαμε λοιπόν τα δεδομένα από την έρευνα που σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο και για να τα αναλύσουμε αλλά και να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα νούμερα θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας αναλυτή, τον Πέτρο Ιωαννίδη. Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Έδεσα. Πράγμα της έρευνα της MRB, αυτοδυναμία φαίνεται να κλειδώνει και στα τρία σενάρια. Έχει 150 βουλευτές σε όποια από τα τρία σενάρια και φτάνει σε 163 σε περίπτωση που έχουμε πεντακομματική βουλή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φωτογραφία της στιγμής και όχι προβλεπτικά εργαλεία. Η Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση μπαίνει στην τελική ευθεία με ένα πολύ σημαντικό δημοσκοπικό αβαντάζ. Έχουμε όμως 10% από τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι ακόμα αναποφάσιστοι και θα αποφασίσουν στην τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα. Βλέπουμε επίσης ότι τα κόμματα έχουν μεγάλη συσπήρωση, Πέτρο Ιωαννίδη. Ακριβώς. Είναι λογικό και τα δύο κόμματα να έχουν υψηλές συσπηρώσεις. Είχαμε εκλογές μόλις ένα μήνα πριν από σήμερα, οπότε κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο. Ο δικοματισμός σίγουρα θα συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσοστό από τις ευρωεκλογές. Μένει όμως να δούμε πού θα κινηθεί η συμμετοχή. Η γνώμη μου είναι ότι η συμμετοχή στις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα είναι σχετικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη των ευρωεκλογών. Και γιατί το λες αυτό, Πέτρο Ιωαννίδη? Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση μόλις ένα μήνα πριν, στο οποίο είχαμε ένα αποτέλεσμα με εμφαντική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι το αποτέλεσμα και των εθνικών εκλογών ότι είναι λίγο πολύ τελειωμένο. Ναι, συνέχισε, Πέτρο. Μπαίνουμε μετά από μια υποτονική προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και αναμένουμε τα κόμματα να ανεβάσουν ρυθμούς στην τελευταία εβδομάδα. Όπως είπες λοιπόν, Πέτρο Ιωαννίδη, έχουμε μόλις μία εβδομάδα πριν από την 7η Ιουλίου που θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τα κόμματα? Θα κάνουν την ίστατη προσπάθεια να προσελκύσουν τις αναποφάσεις τους που είδαμε ότι είναι 10% στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Επομένως, αναμένουμε
να ανεβεί το πολιτικό θερμόμετρο τις επόμενες μέρες. Αυτό το 10% σύμφωνα με την έρευνα της MRB θα μπει στο στόχαστρο των επιτελείων των κομμάτων. Άρα θα προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, προσπαθώντας να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους, όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς, να τους ψηφίσουν, να τους προτιμήσουν και να ανεβάσουν και οι δύο τα ποσοστά τους. Μάλιστα. Πέτρο Ιωαννίδη, σε ευχαριστούμε. Την επαναχάραξη του Αιγιαλού στο Καβούρι, προκειμένου να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα κτίσματα στη βίλα της συνεργάτιδας του Πρωθυπουργού Κατερίνας Παναγοπούλου, αποφάσισε αρμόδια υπηρεσία το 2017, σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη. Καλησπέρα, Ελιάνα. Όπως σωστά είπες, πρόκειται για δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος. Τι αναφέρει λοιπόν η εφημερίδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, στις 3 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία επανακαθορίστηκε η οριογραμμή του Αιγιαλού στη θέση Μεγάλο Καβούρι. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται στο Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Ο επανακαθορισμός του Αιγιαλού, όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, αφορούσε μερικές δεκάδες μέτρα σε μήκος, όσο και την πρόσωψη δύο οικοπαίδων με βίλες και πισίνες. Τα κτίσματα αυτά ανήκουν στην άμεση σύμβουλο στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου. Όπως σχολιάζει το Πρώτο Θέμα, με την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο Αιγιαλός μετακινήθηκε προς όφελος των δύο συγκεκριμένων οικοπαίδων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, παράλληλα, σημειώνει η κυριακατική εφημερίδα, δόθηκε στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να τακτοποιήσει τις αυθαίρετες κατασκευές, ώστε αυτές να μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν ελεύθερα, ενώ παρατηρήθηκε και μία αύξηση της αξίας των δύο αυτών οικοπαίδων. Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε. Το νέο προεκλογικό της ΠΟΤ δημοσίευσε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ας το παρακολουθήσουμε. Πέρασαμε 10 δύσκολα χρόνια. Μια οδύση. Στις 7 Ιουλίου έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε έτοιμοι με το σχέδιο. Ισχυρή ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Είμαστε έτοιμοι με την ομάδα που θα το κάνει πράξη. Καινούργια πρόσωπα. Νέοι άνθρωποι με γνώση και όρεξη για δουλειά. Αυτή η χώρα έχει μεγάλες δυνατότητες. Προπαντός, γιατί έχει ανθρώπους πολυμήχανους, εργατικούς και περήφανους. Ανθρώπους που αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον σε μια καλύτερη Ελλάδα. Για να τα καταφέρουμε, χρειάζομαι τη στήριξή σας. Στις 7 Ιουλίου ψηφίζουμε. Στις 8 Ιουλίου ξεκινάμε. Σποτ με σαφή μηνύματα κατά του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα το κίνημα αλλαγής, ουσιαστικά κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για πολλά δεινά των τελευταίων ετών. Κάλεσμα στους προοδευτικούς ψηφοφόρους να στηρίξουν το κίνημα αλλαγής, απευθύνει η Φόφη Γεννηματά, που πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις της μία εβδομάδα πριν την εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Η χώρα δεν πρέπει να μπει σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις με απλή αναλογική, σημείωσε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open. Η χώρα δεν πρέπει να μπει σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις με απλή αναλογική. Ο λόγος για τον οποίο καταψηφίσαμε την απλή αναλογική όταν την έφερε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή ήταν ότι βλέπαμε ότι πηγαίναμε σε ακυβερνησία. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έφερε την απλή αναλογική λέγοντας ταυτόχρονα σε όλους τους τόνους «Εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν». Η Φόφη Γεννηματά έστειλε μήνυμα ότι το κίνημα αλλαγής δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα κανενός. Δεν είμαστε δεκανίκοι για να βγουν οι αριθμοί. Όμως, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, να υπάρξει η ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν ένα κοινό μυστικό που τους ενώνει. Αξιοποίησαν, εκμεταλλεύτηκαν την κρίση και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός δυστυχώς, για να ολοκληρώσουν το έργο που ξεκίνησαν το 1989
σε βάρος του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ. Παράλληλα, απάντησε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για το χιουμοριστικό στιγμιότυπο με τη σημαία του Πασόκ στην εκπομπή The Tonight Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη ότι η σημαία και τα σύμβολα του Πασόκ και ό,τι συμβολίζει το Πασόκ στην ελληνική κοινωνία δεν είναι σουβενίρ. Καλά κάνει και το ζητάει για το γραφείο του και επειδή άκουσα ότι το ξέχασε, μπορώ να του το στείλω. Να το έχει. Γιατί καλό είναι να θυμάται ότι ό,τι συμβολίζει η σημαία του Πασόκ θα πρέπει να το σέβεται γιατί θα το βρει απέναντί του. Πλέον, το βλέμμα των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει στις επόμενες περιοδίες της κυρίας Γεννηματά, αλλά και στην κεντρική προεκλογική ομιλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στην Αθήνα. Σε γέμισαν ψέματα. Σε απογοήτευσαν. Βγάλ τους από μέσα σου. Η προοδευτική σου ταυτότητα είναι η υπερηφάνεια σου. Μπορείς να ονειρευτείς το μέλλον. Υπάρχει λύση και είναι μπροστά σου. Πάρε στα χέρια σου τις εξελίξεις. Γιατί είμαστε η δύναμη που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα. Η δύναμη που θα αντισταθεί στον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης δεξιάς. Κίνημα αλλά... Έρευνα για 6,5 εκατομμύρια ευρώ από το ενεργητικό της εταιρείας του αποβιώσαντος πατέρα του Πάνου Καμένου έχει ξεκινήσει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Περισσότερα θα μας πει η Ιβόνη Κλάπα από την αίθουσα σύνταξης. Ιβόνη. Σειρά αναπάντητων ερωτημάτων υπάρχουν πλέον, Ηλιάνε, από την υπόθεση αγοράς από τον Πάνο Καμένο ενός υπερπολιτελούς σκάφους. Να πούμε ότι ο Πάνος Καμένος, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, στις 14 Ιουνίου, οπότε και ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και το κόμμα του δεν θα κατέβουν στις εκλογές, αγόρασε ένα υπερπολιτελές σκάφους αξίας 600.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα ονόμαστε και λέει back, στα ελληνικά σημαίνει αράζω. Τα ερωτηματικά γεννώνται από το γεγονός ότι ενώ ο Πάνος Καμένος αγόρασε, έκανε αυτή τη μεγάλη αγορά, την ίδια ώρα ελέγχεται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου για κληρονομιά 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία φαίνεται να συνδέεται και με δάνειο. Το δάνειο αυτό φαίνεται να έχει λάβει το 2005 από εταιρεία του ο Ηλίας Καμένος, ο αποβιώσας πατέρας του Πάνου Καμένου. Το επίμαχο ποσό, παρότι εμφανιζόταν έως το 2015 στο ενεργητικό της εταιρείας για την οποία μιλάμε, χάθηκε στη χρήση το 2016 και εντάχθηκε στα βάρη κληρονομιάς. Αυτό προκάλεσε και τον φορολογικό έλεγχο. Να πούμε ότι τα ενδεχόμενα στοιχεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από την περιουσική κατάσταση του Πάνου Καμένου, αυτή τη στιγμή δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς τα μόνα πόθεν αίσχες που έχουν δημοσιοποιηθεί του Πάνου Καμένου είναι το 2017 και αφορούσε τις δηλώσεις του 2015, δηλαδή πριν ουσιαστικά εξαφανιστεί το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, σε αυτή τη δήλωση, η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας, το 2017 για το 2015, ο Πάνος Καμένος δήλωνε 72.000 ευρώ εισόδημα και άλλα 72.000 ευρώ ίσπραξη ενοικίων. Υπόθεση, να πούμε, Ηλιάνα, ότι πλέον έχει περάσει στα χέρια της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ιβόνη Κλάπα, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις.
νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και μάλιστα άμεσα επιθυμεί να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στο Κιμ Γιονγκ-ουν να τον συναντήσει αύριο στην αποστρατικοποιημένη ζώνη. Παγκόσμια ανακούφιση μετά την κατηδίαν συνάντηση των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ είχαν μία άριστη, όπως τη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνάντηση, κατά την οποία αποφάσισαν να κηρύξουν ανακοχή και να ανανεώσουν τις εμπορικές συνομιλίες. Σήμερα αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση την οποία διέκοψα πριν από λίγο καιρό. Συμφωνήσαμε και να μην επιβάλλω νέους δασμούς που θα είχα τη δυνατότητα να κάνω εφόσον το ήθελα. Ως αντάλλαγμα, ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε για την αύξηση των ποσοτήτων των αμερικανικών γεωργικών προϊόντων που εισάγει η χώρα του. Δεν είναι περίεργο που έχουμε διαφορές, αλλά πρέπει να πούμε προς τα κοινά συμφέροντα είναι μεγαλύτερα των διαφορών, επειδή ο στόχος όλων μας είναι να διατηρήσουμε τη σταθερή και συνεχόμενη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Σχολιάζοντας τη διαμάχη αναφορικά με τον κινέζικο τηλεπικοινωνιακό κολοσσό Huawei, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να πωλούν εξοπλισμό σε μεγάλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Τυχαίο ή όχι, αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ξάφνιασε με μια ανάρτηση στο Twitter, με την οποία κάλεσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, σε συνάντηση στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Μετά από κάποιες πολύ σημαντικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, αναχωρώ από την Ιαπωνία για την Νότια Κορέα με τον πρόεδρο Μουν. Ενώ θα βρίσκομαι εκεί και εφόσον το επιθυμεί και ο ηγέτης Βόρειας Κορέας Κιμ, θα ήθελα να τον συναντήσω στα σύνορα, την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, απλά για μια χειραψία και έναν χαιρετισμό. Ερωτηθείς για το εάν θα διέσχιζε τη συνοριακή γραμμή και αν θα πατούσε σε βορειοκορεατικό έδαφος, ο Τραμπ είπε πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να το κάνει. Η απάντηση της Βόρειας Κορέας ήρθε με επίσημη ανακοίνωση της πρώτης υφυπουργού εξωτερικών της χώρας, Τσο Σον Χουι, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση ως ενδιαφέρουσα. Στο τέλος της ανακοίνωσης πάντως επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόσκληση για την πραγματοποίηση μιας συνάντησης. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, αίσθηση προκάλεσε η φιλική κουβέντα του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Παρά τα ευρήματα της έκθεσης της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, Άνια Καλαμάρ, που δήλωσε πως υπάρχουν αποδείξεις για την ανάμειξή του στην άγρια δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη, ο Τραμπ κάλυψε πλήρως τον εταίρο του από την Σαουδική Αραβία, λέγοντας πως κανείς δεν τον έχει υποδείξει ως υπεύθυνο για το φόνο. Πρόοδος καταγράφηκε στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στη Βιέννη με στόχο τη διάσωση της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ευρωπαίων. Όμως πιθανότατα η πρόοδος αυτή δεν είναι αρκετή για την Τεχεράνη. Τους λόγους θα μας τους εξηγήσει ο Σταύρος Ζορμπάς. Σταύρο. Όπως το είπες είναι, υπάρχει πρόοδος, αλλά μάλλον δεν είναι αρκετή. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας των συνομιλιών είπε ότι ναι, υπάρχει κάποια πρόοδος από τους Ευρωπαίους, αλλά δεν είναι αρκετή για να σταματήσουμε εμείς τον εμπλουτισμό του ουρανίου και τέλος πάντων ό,τι κάνουν για το πυρηνικό οπλοστάσιο τους. Είναι μια απόφαση την οποία θα λάβει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί έχουν παράπονα στη συμφωνία για τα πυρηνικά που έκαναν με τον Μπαράκ Ομπάμα και αποχώρησε ο Τραμπ την περασμένη χρονιά. Είχαν πει ότι δεν θα υπάρχουν κυρώσεις και θα μπορούν να εξάγουν και πετρέλαιο και να το πουλάνε στην Ευρώπη. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα, αναγνωρίσει μάλλον, ότι πραγματικά θα αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, με συνέπεια το Ιράν να μην μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο. Και έτσι αυτό είναι το παράπονο του Ιράν και λέει ότι σε περίπτωση που δεν μπει σε ενέργεια αυτός ο μηχανισμός, για μας δεν είναι αρκετά αυτά τα πράγματα, οπότε θα σταματήσουμε κάθε επαφή. Σταύρο Ζορμπά, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα αλλάξουμε κλίμα. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του μπάσκετ αποθέωσαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο σε εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του στη γειτονιά όπου μεγάλωσε και έβαλε τα πρώτα του καλάθια. Με μία εμφάνιση έκπληξη που έγινε σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στους Αμπελοκήπους, ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA, Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε το One Channel, μοίρασε χαμόγελα και ενθουσιασμό στους δεκάδες μικρούς και μεγάλους θαυμαστές του που κυριολεκτικά τον περικύκλωσαν. Γιάννη!
Ο Γιάννης, έχοντας πάντα δίπλα του τα αδέλφια του, τους Αντετοκούμπρος, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που δείχνει και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Πήγαμε στη Βοστόνη από το Κονέτικα, είναι 2,5 ώρες, και να δούμε τον αγώνα, να υποστηρίξουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο τα κατάφερε. Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη και έδωσε χαρά σε εκατομμύρια παιδιά που λατρεύουν το άθλημα. Η διαδρομή του από την οδό Δράμα στα Σεπόλια και το μικρό γήπεδο μπάσκετ του Τρίτονα δεν ήταν εύκολη. Φανταστείτε ένα παιδί Ιούλιο μήνα, με πάρα πολύ ζέστη, σε αυτό το ανοιχτό γήπεδο, 3 ώρα το μεσημέρι, να είναι μόνος του, να κάνει μπασίματα, να βαράει σουτ και να προσπαθεί να γυμνάζεται, να μαθαίνει μπάσκετ. Αυτό δείχνει τη δύναμη αυτού του παιδιού. Παιδί μεταναστών από την Ιγυρία, μεγάλωσε με φτώχεια και δυσκολίες. Η ενορία του Αγίου Μελετίου έδινε στην οικογένειά του λίγα ρούχα και φαγητό, και κάποιοι άνθρωποι από τη γειτονιά, όπως ο Γιάννης Τζίκας, ήταν δίπλα του σε κάθε βήμα, από τη στιγμή που βαφτίστηκε μέχρι σήμερα. Παρόλο μετανάστες, παρόλο που η κοινωνία τους έβλεπε λιγάκι έως πολύ, με μάτι, με κάπως αλήθωρο μάτι, τα παιδιά ήταν πάντα χαμογελαστά. Αδέρφια Αντετοκούμπρος, εδώ, οικογένεια, όλοι μαζί. Για πάμε όλοι μαζί να γελάσουμε, όλοι όρθιοι, όλοι όρθιοι, χέρια ψηλά, χέρια ψηλά. Η γειτονιά λέει πως ο κύριος Τζίκας είναι ο άνθρωπος που όταν ακρίβηνε το ενίκιο στο σπίτι του Γιάννη, εκείνος έδινε από την τσέπη του τα παραπάνω 50 ευρώ που ζητούσε ο σπίτι ο νοικοκύρης. Η φτώχεια δεν είναι τον κόσμο. Αισθάνεται μεγάλη υπερηφάνεια. Είναι τιμή για τον Γιάννη να είναι Έλληνας. Είναι πιο Έλληνας από τους Έλληνες. Σήμερα, η υποβαθμισμένη γειτονιά του Γιάννη Αντετοκούμπο συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και όλοι έρχονται να δουν το γήπεδο που στο δάπεδο φέρει τη μορφή του και στο οποίο έγινε προετοιμασία για τη φαντασμαγορική εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την παρουσίαση του νέου παπουτσιού του Γιάννη, που όπως είπε και ο ίδιος. Κάποτε μοιραζόμουν το ίδιο παπούτσι με τον αδελφό μου Θανάση. Τώρα έχω τα δικά μου παπούτσια με την υπογραφή μου. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στα όνειρα, όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Θα είναι όλος ο κόσμος εδώ, όλα τα Σεπόλια, μόνο που υπάρχει κάποια δυσκολία και δεν μπορούν να μπουν μέσα στο χώρο, γιατί υπάρχουν ειδικές προσκλήσεις και βραχιολάκια. 100 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο είναι προσκεκλημένοι για μια μοναδική εκδήλωση προς τιμή του Γιάννη, με αγώνα μπάσκετ και χορευτικές παραστάσεις. Οι περίπου 100 καλεσμένοι του Γιάννη Αντετοκούμπο που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της γης θα έρθουν εδώ στο γήπεδο μπάσκετ στα Σεπόλια και θα έχουν μαζί τους ένα κουπόνι. Με αυτό το κουπόνι θα μπορούν να πηγαίνουν σε μια καντίνα και να προμηθεύονται ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό και ένα μήλο. Ό,τι ακριβώς έδινε ο κύριος Γιάννης στο Γιάννη Αντετοκούμπο μετά από κάθε προπόνηση. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παρά την τεράστια επιτυχία του, δηλώνει πως θα συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και πως θα ενισχύσει τη χώρα του, την Ελλάδα, στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτή την ώρα διεξάγεται το τουρνουά προς τιμήν του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο συντάκτης μας, ο ρεπόρτερ μας, ο Παναγιώτης Φωτεινός, βρίσκεται στα Σεπόλια και θα μας μεταφέρει στο κλίμα, Παναγιώτη Φωτεινέ. Πλήθος κόσμου, Ηλιάνα, έσπευσε εδώ στα Σεπόλια από όλη την Αττική, από περιοχές όπως η Κηφισιά, όπως η Γλυφάδα. Είναι άνθρωποι εδώ όλων των ηλικιών για να δουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε, διεξάγεται το τουρνουά 3-on-3. Βρισκόμαστε στον τελικό και μέσα έχει έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τα αδέρφια του, τον Θανάση, τον Κώστα και τον Αλέξανδρο, αλλά και μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Βασίλης Πανούλης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Νίκος Ζήσης, βρίσκονται εδώ πέρα σε μια φαντασμαγορική βραδιά, η οποία είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παναγιώτη, θα παίξει στη γειτονιά του μπάσκετ ο Αντετοκούμπο. Τα Σεπόλια, Ηλιάνα, αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο του παγκόσμιου μπάσκετ. Ταξίδεψαν εκ πάνω από 100 δημοσιογράφοι για να δουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίζει ξανά εδώ, στο γηπεδάκι που μεγάλωσε, που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα. Μάλιστα. Παναγιώτη Φωτεινέ, σε ευχαριστούμε. Θα αλλάξουμε κλίμα. Η Σμαράδα Λιάτσικου, η 47χρονη μητέρα από τον Βόλο, κατάφερε να περάσει μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας κορυφαία βαθμολογία. Είναι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών.
Η Σμαράγδα Λιάτσικου κατάφερε στα 47 της χρόνια να κάνει το νερό της πραγματικότητα και να περάσει στην ιατρική σχολή, συγκεντρώνοντας 19.435 μόρια. Ήταν όνειρο ζωής. Ήταν παιδικό όνειρο γιατί έδωσα στη δεύτερη δέσμη και τότε δεν είχα την τύχη να περάσω, δεν το κατάφερα. Μετά άφησα και άφησα για αρκετό καιρό, μιας και ασχολήθηκα με την οικογένειά μου. Και τώρα που τα παιδιά μου πήραν το δρόμο τους, ήταν ο καιρός να κάνω κι εγώ αυτό που ήθελα από μικρή. Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, κατάφερε δουλεύοντας ταυτόχρονα σε ιδιωτική κλινική στο Βόλο, με τη βοήθεια της οικογένειάς της και των συναδέλφων της, να αποδείξει πως ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Εύκολο είναι κάτι που το θες πάρα πολύ, το βάζεις στο μυαλό σου, οργανώνεσαι και δουλεύεις. Όταν τα κάνεις όλα αυτά και έχεις και τη στήριξη, και όταν λέω στήριξη είναι ακόμη και αυτό, μια καλή κουβέντα. Όταν πέφτεις, όταν χάνεις το ενδιαφέρον σου, να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που να σου λέει «Έλα, αφού τώρα είσαι κοντά στο τέλος». Το καλύτερο της υπόθεσης είναι ότι στο ίδιο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλο τομέα, πέρασε και η 19χρονη κόρη της, με την οποία πλέον θα είναι και συμφοιτήτριες. Ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφονται παντού στον πλανήτη, από την Αυστραλία μέχρι τη Ρωσία και τις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες. Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει την αντίδραση δεκάδων οικολογικών οργανώσεων που διαδηλώνουν καθημερινά, απαιτώντας τη λήψη μέτρων. Και ο καιρός τρελάθηκε. Η όπερα του Σίδνεϊ και η τεράστια γέφυρα του λιμανιού χάνονται μέσα σε ένα πολύ πυκνό σύννεφο ομίχλης. Η ορατότητα είναι σχεδόν μηδενική και προκαλεί καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων. Είναι η δεύτερη φορά μέσα στον Ιούνιο που η πυκνή ομίχλη εξαφανίζει την Αυστραλιανή Μεγαλούπολη και το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Το πυκνό πέπλο δημιουργήθηκε νωρίς το πρωί και διαλύθηκε το μεσημέρι. Κάτι ανάλογο αλλά λίγο διαφορετικό έζησαν οι κάτοικοι της Βερόνας, το Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα κυλινδρικό σύννεφο κάλυψε την πόλη και οι εικόνες που βλέπετε προέρχονται από την κάμερα ντόπιου που κινηματογράφησε όλο το φαινόμενο και το ανήρτησε σε γρήγορη κίνηση. Πνίγηκε στο νερό το Ιρκούτσκ της Ρωσίας. Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων προκάλεσαν σαρωτικές πλημμύρες με συνέπεια να κινητοποιηθούν δεκάδες σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη το Σάββατο που αναμένονται ραγδαίες βροχές και θα βελτιωθεί την Κυριακή που αναμένεται ύφεση. Εκατοντάδες διαδηλωτές προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στο Παρίσι για να υψώσουν τη φωνή τους για τη χλιαρή αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η ειρηνική διαμαρτυρία τερματίστηκε όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να απομακρύνει τους διαδηλωτές από τη μέση του δρόμου. Όσοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους συνελήφθησαν και οι αστυνομικοί τους σήκωσαν και τους έσυραν με το ζόρι για να τους οδηγήσουν στις κλούβες. Μία πρωτότυπη διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή έλαβε χώρα στη Ζυρίχη, εκεί όπου 5 vegan ακτιβιστές με body painting βγήκαν στους δρόμους. Έβαψαν το σώμα τους με μπλε και πράσινο χρώμα και κάλεσαν τους πολίτες να γίνουν χορτοφάγοι για να σωθεί ο πλανήτης. Παραμένουμε στις ειδήσεις για τον καιρό, καθώς κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με την Ισπανία και την Γαλλία να μετρούν νεκρούς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες στην Καταλωνία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία. Το θερμόμετρο έδειξε 45,9 βαθμούς σε χωριό στα νότια της χώρας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό το κλίμα και να αποδεχτούμε αυτό που μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η Νότια Γαλλία θα γίνει τροπική. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία έχει κάνει δύσκολη την καθημερινότητα κατοίκων και τουριστών. 4 επαρχίες στη Νότια Γαλλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στις περιοχές αυτές έχουν ακυρωθεί οι σχολικές εξετάσεις, οι εκδρομές και όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Ανιέ Μπιζίν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο κέντρο Ερυθρού Σταυρού στην πόλη Νιμ, στα νότια της χώρας, κάλεσε τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Για μένα έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, ίσως και πολιτικό, αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μου είναι να αποφύγω την περίπτωση να έχουμε θανάτους από τον καύσωνα. Το πιο βασικό είναι να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προληπτικά μέτρα. Την ώρα που οι θερμοκρασίες πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη Γαλλία, μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα νότια της χώρας σε δασική περιοχή. Σε κλιοκαύσωνα παραμένει και η Ισπανία που δοκιμάζεται και από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Καταλωνία και το Γλέδο. Στην Καταλωνία οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών. Εικόνες από ελικόπτερο κατέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής. Στο Τολέδο, οι κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Πόλεμος δηλώσεων έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον διάσημο τραγουδιστή Έλτον Τζον και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με αφορμή τη λογοκρισία της ταινίας «Ρόκετμαν». Η συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στους Financial Times, στάθηκε αφορμή να ξεσπάσει η κόντρα με τον γνωστό τραγουδιστή Έλτον Τζον. Στη συνέντευξή του, ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι δεν προσπαθεί να προσβάλλει κανέναν και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ωστόσο, προσθέτει ότι κάποια πράγματα είναι υπερβολικά και ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να επισκιάζονται οι παραδοσιακές οικογενειακές αξίες εκατομμυρίων ανθρώπων που αποτελούν τον πυρήνα του πληθυσμού. Άμεση ήταν η απάντηση του Έλτον Τζον μέσω Twitter. Αγαπητέ πρόεδρε Πούτιν, ένιωσα βαθιά αναστατωμένος όταν διάβασα την πρόσφατη συνέντευξή σας στους Financial Times. Διαφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι η επιδίωξη πολιτικών που αγκαλιάζουν την πολυπολιτισμικότητα και τη σεξουαλική διαφορετικότητα είναι ξεπερασμένες στις κοινωνίες μας. Ακολούθησαν άλλες τρεις αναρτήσεις του τραγουδιστή, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκει διπλωματικό το σχόλιο Πούτιν ότι θέλει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να είναι ευτυχισμένα, από τη στιγμή μάλιστα που η ρωσική κινηματογραφική διανομή επέλεξε να λογοκρίνει εκτεταμένα την ταινία του Ρόκετμαν. Ο Έλτον Τζον δεν παραλείπει να δηλώσει ότι έχει βρει την ευτυχία στην 25ετή σχέση του με τον Ντέιβιντ και στην ανατροφή των δύο γιών τους. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των G20 στην Οσάκα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε στις επικριτικές παρατηρήσεις του διάσημου τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για αμερόληπτη στάση της Ρωσίας απέναντι στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τον σέβομαι πολύ. Είναι πολύ καλός μουσικός και ακούμε τη μουσική του με ευχαρίστηση. Αλλά νομίζω ότι κάνει λάθος. Έχουμε πολύ σωστή συμπεριφορά απέναντι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Έχουμε ισορροπημένη συμπεριφορά και εντελώς αμερόληπτη. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύει την προπαγάνδα της ομοφιλοφιλίας ανάμεσα στους ανηλίκους, ωστόσο το καλύτερο είναι να επιτρέψουμε σε ένα άτομο να μεγαλώσει, να γίνει πρώτα ενήλικας και στη συνέχεια να αποφασίσει ποιος είναι. Άσυλο στη Βρετανία ή τη Γερμανία φαίνεται πως έχει ζητήσει η σύζυγος του Σεΐχη του Ντουμπάι Χάγια, η οποία το έσκασε προκειμένου να γλιτώσει τη ζωή της. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η Μίνα Ράλη. Η Λιάννα, η πριγκίπισσα Χάγια Ελχουσέιν το έσκασε επειδή, όπως είπες, φοβόταν για τη ζωή της. Είναι η έκτη σύζυγος του δισεκατομμυριούχου ηγέτη του Ντουμπάι. Η πριγκίπισσα, η οποία είναι ετεροθαλής αδελφή του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ, θέλει διαζύγιο από τον Σεΐχη του Ντουμπάι, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους, όχι μόνο στο Ντουμπάι, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έφυγε τη νύχτα μαζί με τα δύο παιδιά της, με προορισμό την Γερμανία, και ότι έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο. Να σου πω ότι η οικογένεια του Σεΐχη, το στενό περιβάλλον του Σεΐχη, έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία ότι έφυγε η πριγκίπισσα Χάγια και ότι έχει ζητήσει διαζύγιο. Βεβαίως, ο Σεΐχης είχε μια οργισμένη αντίδραση, εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλει τη σύζυγό του για προδοσία. Να θυμίσουμε ότι πριν από ακριβώς ένα χρόνο και η κόρη του Σεΐχη, η πριγκίπισσα Λατίφα, είχε φύγει και αυτή από το Ντουμπάι και μάλιστα είχε αφήσει εχμές ότι ο πατέρας της την κακομεθαχειριζόταν. Είχε πάει στις ΗΠΑ και είχε ζητήσει άσυλο, όμως συνελήφθη και στη συνέχεια είχε εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί τα έχνη της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιστρέψει στο Ντουμπάι. Θέλω να σου πω ότι η πριγκίπισσα Χάγια ήταν πολύ δραστήρια στα social media και ανέβαζε συχνά και αναρτήσεις για το φιλανθρωπικό της έργο. Είχε όμως παγώσει τους λογαριασμούς της από το Φεβρουάριο, ενώ η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν το Μάιο. Μίνα Ράλη, σε ευχαριστούμε.
Εμείς τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με το Ηρώδιο, όπου παρουσιάζεται το σύνολο του μελοποιημένου έργου του πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, το οποίο παρουσιάζει απόψε ο Θάνος Μικρούτσικος. Ιωκάστη Αλυφεροπούλου, ποιο είναι το κλίμα? Ελεάνα, καλησπέρα. Με μια μοναδική παράσταση στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει το ολοκληρωμένο έργο του πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Πρόκειται για το Σταυρό του Νότου, που θεωρείται ένας από τους πλέον σημαντικούς δίσκους στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, και τις Γραμμές των Οριζόντων, που αποτύπωσαν το βαθύτερο δεσμό του συνθέτη με την ποίηση του Καβαδία. Ο Θάνος Μικρούτσικος βγήκε πριν από 5 λεπτά στη σκηνή και νομίζω πως βλέπετε και εσείς την εικόνα αυτή τη στιγμή. Στη σημερινή μουσική παράσταση, να σας πω ότι ερμηνεύουν ο Χρήστος Τιβαίος. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο από την ερμηνεία του Θάνου Μικρούτσικου. Στα χέρια μου αγγίζεις, μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ. Δίμενος άμπλεξ στη βροχή, γυρνώ στην επαρχία, ζητώ να βρω ποιος μου δώσε τσιγάρο μια στιγμή. Ποιος άγνωστος με πίστεψε πως θα είναι επιτυχία χωρίς εμένα, αν παίχτει το έργο στη σκηνή. Τιμένος άμπλεξ στη βροχή, γυρνώ στην επαρχία, ζητώ να βρω ποιος μου δώσε τσιγάρο μια στιγμή. Ποιος άγνωστος με πίστεψε πως θα είναι επιτυχία χωρίς εμένα, αν παίχτει το έργο στη σκηνή. Ακούσαμε λοιπόν την αποθέωση στον Θάνο Μικρούτσικο και εμείς επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Προσωρινό λουκέτο στο κέντρο υποδοχής βρεφών έβαλε η διοίκηση του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Μητέρα λόγω έλλειψης προσωπικού και εν ώψη καλοκαιρινών αδειών. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού η Μητέρα να αναστείλει για διάστημα 4 μηνών τη λειτουργία του τμήματος υποδοχής και να κατανείμει τα βρέφη στα τμήματα των υπείων. Είναι ζωτική σημασία το νοσοκομείο, ας πούμε. Το λεγόμενο νοσοκομείο το λέμε εμείς μέσα στο Μητέρα. Εκεί εγκληματίζονται τα παιδιά και μετά ανεβαίνουν πάνω στα περίπτερα μετά από 5-6 μηνών. Και ρωτώ το εξής. Μετά τις 10 του Οκτώβρη θα ανοίξει πάλι το τμήμα? Και δεν μου εγγυάται κανείς ότι μετά τις 10 του Οκτώβρη, αν ανοίξει αυτό, κλείσει κάποιο άλλο. Η διοίκηση του Ιδρύματος υποστηρίζει πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να χορηγηθούν στο βρεφοκομικό προσωπικό οι καλοκαιρινές άδειες. Επισημαίνει δε πως η αναστολή λειτουργίας του τμήματος υποδοχής βρεφών αποτελεί ακίνδυνη πρακτική, η οποία δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Η αναλογία του προσωπικού είναι 9 βρεφών υπηκόμοι για 11 παιδιά. Γεγονός που καταδεικνύει ότι όχι μόνο δεν είναι εκτεθειμένα παιδιά και βρέφη σε οποιοδήποτε κίνδυνο, αλλά αντιθέτως τους παρέχεται η απαιτούμενη φροντίδα. Οι εργαζόμενοι στο Μητέρα εκτιμούν πως η συγχώνευση των τμήματων, προσωρινή ή μη, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στο ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί εγκαταλελειμμένα παιδιά, μέχρι να βρεθεί κάποια οικογένεια που θα τους ανοίξει την αγκαλιά της. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία, Παίδων Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού, στο Παίδων Πεντέλης, καθώς επίσης και στα μαιευτικά νοσοκομεία, λιμνάζουν για πολλά χρόνια πάνω από 80 παιδιά και βρέφη σήμερα. Και δεν υπάρχει η δυνατότητα να φύγουν από εκεί, να έρθουν στο κέντρο βρεφών Μητέρα, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις. Η διοίκηση απαντά ότι στις αρχές Ιουνίου προστέθηκαν στη δύναμη των βρεφών υπηκόμων 3 εργαζόμενες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 69 άτομα. Το πρωινό ωράριο 2 βρεφοκόμοι είναι με 6 παιδιά και το απόγευμα 18 παιδιά επίσης φεύγουν και πηγαίνουν στις απογευματινές δραστηριότητες. Όλο αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο που σας περιγράφω καθόλου δεν δηλώνει ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο. Το Σωματείο αντιτείνει πάντως ότι το μόνιμο βρεφοκομικό προσωπικό δεν ξεπερνά τα 39 άτομα, με τις υπόλοιπες θέσεις να καλύπτονται από οκταμηνίτες του ΑΕΔ και επικουρικούς. Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό, περιμένουμε κάποιες προσλήψεις να γίνουν και εμείς ζητάμε εργασία, περιμένουμε αυτές τις προκηρύξεις, να κάνουμε τα χαρτιά μας
να μπούμε. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν μόνιμοι, να γίνουν ορίστου χρόνου, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το 80% του προσωπικού στο Μητέρα είναι άνω των 50 ετών, αφού πάνε πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία φορά που προσλήφθηκε μόνιμο προσωπικό. Γι' αυτό εξάλλου και σε κάθε εργαζόμενοι οφείλονται σχεδόν 200 ρεπό. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που έκλεισε το τμήμα υποδοχής βρεφών, σε κάθε βρεφονιπιο κόμμο θα χορηγηθούν μόλις 11 ημέρες καλοκαιρινής άδειας. Για μειωμένο αριθμό ναυαγοσωστών στις παραλίες της Αττικής, καθώς και στις τουριστικές περιοχές, κάνει λόγο η Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος. Στην Ελλάδα, όπου κάθε χρόνο καταγράφονται εκατοντάδες πνιγμοί στη θάλασσα, οι ναυαγοσώστες είναι απαραίτητοι. Την ανάγκη για περισσότερους ναυαγοσώστες στις ελληνικές οργανωμένες παραλίες που καθημερινά επισκέπτονται χιλιάδες Έλληνες και τουρίστες εκφράζει η Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος. Για να έχουμε ασφάλεια, δεν μπορούμε να. Αυτό το πράγμα κοστίζει. Για να έχει ασφάλεια, κοστίζει. Η ανθρώπινη ζωή εξάλλου κοστίζει από μόνη της. Δεν μπορούμε λοιπόν με το πρόσχημα ότι κοστίζει κάτι αρκετά να το αφεμβολούμε ή να βρίσκουμε διάφορες προφάσεις για να μην το κάνουμε. Τουλάχιστον 218 κενά σε ναυαγοσώστες καταγγέλουν οι συνδικαλιστές των σχολών ναυαγοσωστικής. Όπως λένε, σε πολλά από τα πιο δημοφιλή νησιά, όπως η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Κρήτη, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Η δουλειά του ναυαγοσώστη είναι ένα λειτουργήμα, είναι σαν αυτό του γιατρού ή του αστυνόμου, μπορώ να πω. Κάνουμε κάτι από το οποίο εξαρτάται μια ανθρώπινη ζωή. Και το κάνουμε αμερόληπτα. Στην Ελλάδα το περσινό καλοκαίρι έχασαν τη ζωή τους 88 άτομα από πνιγμό. Το 10%, δηλαδή 8 άτομα, σε παραλίες που όφυλα να έχουν ναυαγοσώστη. Κάποια άτομα ναι, κάποια άτομα δεν την έχουν αυτή την παιδεία. Έχει τύχει πολλές φορές να κάνουμε παρατηρήσεις για το δικό τους το καλό ουσιαστικά και να μην μας ακούνε. Πολλές επιχειρήσεις για να μειώσουν το κόστος προσλαμβάνουν λιγότερους ναυαγοσώστες από όσους προβλέπει ο νόμος. Τσουχτερά πρόστιμα περιμένουν τους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι ποινές γίνονται τόσο αυστηρές, ώστε οι μεθυσμένοι οδηγοί να απειλούνται πλέον και με φυλάκιση. Ο νέος νόμος που τιμωρεί πιο αυστηρά τους παραβάτες της ασφάλτου φιλοδοξεί να δημιουργήσει στους οδηγούς μια νέα συμπεριφορά στην οδήγηση. Στην Ελλάδα νόμους έχουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει μέρημνα για την τήρησή τους. Και από εκεί και πέρα, ειδικά για το θέμα της οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να καλλιεργηθεί μια ευρύτερη κυκλοφοριακή κουλτούρα στον Έλληνα, όπου υπάρχει έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα μάλιστα στην Ελλάδα, ώστε να μην θρυνούμε άλλα θύματα στο δρόμο. Δεν έχουμε το μυαλό μας στην οδήγηση, το έχουμε κάπου αλλού. Σύμφωνα με το νέο κώδικα, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για κατανάλωση αλκοόλ, για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, για όσους έχουν μεγάλη κόπωση, για όσους οδηγούν σε πεζόδρομο και για οδήγηση ανασφαλούς οχήματος. Ακόμα και όποιος οδηγεί επικίνδυνα, έστω και από αμέλεια, και από την πράξη του αυτή προκύψει κίνδυνος για ξένη περιουσία ή για κάποιον άνθρωπο, θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη ή χρηματική ποινή. Εννοείται, βεβαίως. Πρέπει να σκληρύνουν οι νόμοι και να τηρούνται. Είναι επικίνδυνοι οι δρόμοι. Οδηγούν λίγο άσχημα οι άνθρωποι. Δεν προσέχουν. Στόχος του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι να λιγοστέψει το αίμα στην άσφαλτο. Γι' αυτό και θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Με κάθειρξη έως 10 έτη αν η πράξη του είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου. Με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου ανθρώπου. Με ισόβια αν προκλήθηκε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων, κυρίως από οδηγούς φορτηγών, λεωφορείων και εταιρικών αυτοκινήτων. Πρέπει να υπάρχουν επιπλέον κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή ο εν λόγω κακούργος, μπορεί να είναι κόκκινος, συλλαμβάνεται με χειροπέδες. Δέχεται όλες αυτές τις ποινές που αρχικά πάνω απ' όλα οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν. Άντε να δω πώς θα εφαρμοστούν. Γιατί αυτοί που καλούνται να τους εφαρμόσουν τους νόμους είναι ήδη κακούργοι και κλιματίες. Τα τροχαία αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια την πρώτη αιτία θανάτων όσον αφορά τα ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες. Συνεχίζονται οι έρευνες στους ΔΟΕ στα κοντέινερς μέσα στα οποία εντοπίστηκαν 10 εκατομμύρια χάπια κάπταγκον. Λεπτομέρειες έχει ο Θάνος Σωτήρης. Θάνο. Πρόκειται, Λιάννα, για την μεγαλύτερη ποσότητα της συγκεκριμένης ουσίας που έχει κατασχεθεί ποτέ στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες παγκοσμίως. Και δεν μένουμε εδώ από ό,τι μας λένε τα στελέχη τους ΔΟΕ, διότι τα 10 εκατομμύρια δισκία βρεθήκαν στο πρώτο κοντέινερ. Συνολικά φτάσαν στη χώρα μας από τη Λατάκια της Συρίας 3 κοντέινερ.
Τα στελέχη λοιπόν του ΔΟΕ αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες ημέρες συνεχίζουν τις έρευνες στα άλλα δύο κοντέινερ, εκτιμώντας ότι πιθανότατα βρουν ανάλογες ποσότητες και σε αυτά. Τώρα τα κοντέινερ αυτά, όπως είπαμε, φτάσανε στον Πειραιά από τη Λατάκια της Συρίας και στα έγγραφά τους φαίνεται ως τελικός προορισμός η Κίνα. Δεν είναι ούτε γι' αυτό σίγουρο τα στελέχη της δίωξης του ΔΟΕ. Το ερευνούν να δούνε αν πράγματι θα πήγαιναν στην Κίνα και ποια πιθανόν πρόσωπα που υπάρχουν, που ζουν στη χώρα μας, εμπλέκονται σε αυτή τη μεταφορά. Είτε θα πήγαινε τελικά πράγματι στην Κίνα, είτε όχι. Πάντως, χαρακτηρίζεται από όλες τις πλευρές μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, διότι είναι μια τεράστια ποσότητα του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ουσίας. Θάνο Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζεται η περιπέτεια των 40 μεταναστών που επιβαίνουν στο πλοίο Sea-Watch. Οι Ιταλικές αρχές έχουν απαγορεύσει την αποβίβασή τους, ενώ συνέλαβαν την πλοίαρχο όταν εκείνη έσπασε τον αποκλεισμό και έδεσε το πλοίο στο λιμάνι της Λαμπεντούζα. Το θερμό χειροκρότημα ζεσταίνει την καρδιά της νεαρής καπετάνισσας. Η Κάρολα Ρακέτε έμεινε πιστή στις ιδέες της και αμετακίνητη στις απόψεις της για τους μετανάστες και οδηγείται στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις γιατί αγνόησε τις εντολές του Ματέο Σαλβίνη και οδήγησε το πλοίο της στο λιμάνι της Λαμπεντούζα. Η νεαρή καπετάνιος έγινε το σύμβολο του κινήματος για ελεύθερες θάλασσες και να μην υπάρχουν χώρες που κλείνουν τα σύνορά τους σε δυστυχισμένες ψυχές που ψάχνουν τη δική τους γη της επαγγελίας. Ο Ματέο Σαλβίνη απαγόρευσε το γερμανικό πλοίο Sea-Watch να περάσει στα χωρικά ύδρα της Ιταλίας, επειδή μετέφερε 53 μετανάστες που μάζεψε από τα ανοιχτά της Λιβύης. Ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης ήταν κατηγορηματικός. «Δεν θα περάσει κανένας παράτυπος μετανάστης». Η νεαρή καπετάνιος απάντησε στο Σαλβίνη λίγο πριν αποφασίσει να βάλει πλώρη για τη Λαμπεντούζα. «Οι ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά με κρατούν απασχολημένη μέρα και νύχτα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω επίσης και για αυτήν την πολύ απογοητευτική επικοινωνία με την κυβέρνηση που δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Έχω συνολικά 22 άτομα πλήρωμα, οπότε 21 εκτός από μένα, οι οποίοι επίσης είναι δική μου ευθύνη και δουλεύουν πάρα πολύ. Είναι σίγουρα κουρασμένοι, απογοητευμένοι και επίσης υποφέρουν ψυχολογικά από αυτή την κατάσταση. Έτσι έχω πάνω από 60 ανθρώπους να φροντίσω. Ο κύριος Σαλβίνη απλά μπορεί να περιμένει». Το πλοίο έδεσε στο λιμάνι ξημερώματα Σαββάτου και αντιμετώπισε την μήνη κάποιων κατοίκων. «Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Ποιος άφησε αυτό το πλοίο να δέσει στο λιμάνι μου, στο νησί μου? Ποιος είναι αυτός που θέλει να έρθει στο σπίτι μου, στη χώρα μου?» Το Sea-Watch 3 εντόπισε τους 53 μετανάστες στις 12 Ιουνίου και για δύο εβδομάδες έπλεε σε διεθνή ύδατα. Αναγκάστηκε να μπει στα ιταλικά χωρικά ύδατα για να παραδώσει στην ακτοφυλακή 13 ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όταν η Κάρολα είδε ότι ο Σαλβίνη δεν πρόκειται ποτέ να δώσει την άδεια ελεύθερης πρόσβασης στις ιταλικές ακτές, πήρε την πρωτοβουλία και έδεσε στη Λαμπεντούζα για να σώσει τους υπόλοιπους παράτυπους μετανάστες. Τώρα, σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ακόμα και 10 χρόνων. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τα φιλικά του και στην προετοιμασία και ο Βραζιλιάνος άσος των Ερυθρόλευκων, Γιγέρμε, μιλά αποκλειστικά στο One Channel για τη δουλειά που γίνεται και για τα επίσημα μάτς για τα προκριματικά του Champions League. Το πρώτο ξεμούδιασμα στην Πολωνία για τους παίχτες του Πέδρο Μαρτίνς. Μια ευκαιρία να μπουν σε ρυθμούς αγώνα, απέναντι στην αξιόμαχη για την εποχή Πόγκον, στο προπονητικού χαρακτήρα φιλικό που τους βρήκε ισόπαλους με 1-1. Η πρώτη εικόνα με τον σπουδαίο Ματιέ Βαλμπουενά στα Ερυθρόλευκα να μας χαρίζει τις πρώτες του μαγικές στιγμές. Ντεμπούτο για τον δραστήριο Μπρούνο που αγωνίστηκε σε όλο το φιλικό, αλλά και για τους Μπα, Κάιπερς, Ντουρμισάι. Με τον Γιάννη Μασούρα να κλέβει τις εντυπώσεις και να σκοράρει. Τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού μπαίνουν στο κλίμα της ομάδας. Στόχος να βρεθεί γρήγορα η χημεία, όπως τονίζει άλλωστε στην αποκλειστική του συνέντευξη στο One Channel και ο παλιός Guillermo. Sabemos que era un partido difícil, que estamos empezando ahora con nuevos jugadores, pero bueno, lo importante es jugar y seguir adelante. Claro, sabemos que tenemos un buen grupo y llegaron jugadores también que es de grupo, que,
que vienen para la familia y bueno, solo acrecentar y seguro que va a salir todo bien. Es un partido importantísimo para nosotros y por eso estamos entrenando fuerte para llegar ahí bien, bien físicamente, pero consciente de un partido difícil, pero creo que va a salir todo bien. Ο Βραζιλιάνος Άσος θα αποτελέσει και τη νέα χρονιά την κολόνα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Estamos ya dos o casi tres semanas ya entrenando y claro, poco a poco vamos entrando en forma y me siento bien y estoy seguro que voy a mejorar un poquito más y cuando llegar ahí a un primer partido importantísimo voy a estar a top, voy a estar a 100% y seguro que todos también. Με την αδιαφυσβήτητη κλάση του αποτελεί εγγύηση για τον Ολυμπιακό στην νευραλγική θέση του άξονα. Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα το φιλικό του Ολυμπιακού με την Χαποέλ Μπερσεβά. Θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιώργος Νικοκύρης. Καλησπέρα, Ηλιάνα. Ισόπαλο έληξε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Χαποέλ Μπερσεβά με 2-2. Ένα μάτς βεβαίως που μόνο φιλικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για το σκληρό παιχνίδι με το οποίο οι Ισραηλινοί έπαιξαν τους Ερυθρόλευκους. Χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο αποχώρησε ο Ποντένσε χωρίς να έχει ευτυχώς κάτι το ιδιαίτερο, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ομάρ Ελ Αμπντελαουί. Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 27ο λεπτό με γκολ του Ντουρμισάη, μια πολύ ωραία κεφαλιά που βλέπουμε εδώ από τα στιγμιότυπα της Nova Sports. Ισοφάρισαν στο 34 με τον Μπιλ Σαχά οι Ισραηλινοί και πήραν προβάδισμα στο 60 με τον Χάσελμπαγκ για να σοφαρίσει με πέναλτι του Βαλμπουενά στο 92. Ένα μάτς, ένα ακόμα τεστ για τον Πέδρο Μαρτίνς και για τους παίχτες του. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί από τους βασικούς παίχτες του Ολυμπιακού, όμως είναι ακόμα νωρίς για συμπεράσματα όσον αφορά αυτά που θα δούμε στην πορεία από τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα να δούμε και μία αποκλειστική δήλωση του νέου άσου του Ολυμπιακού, του Ρούμπεν Σεμέδο. Muito feliz pela estreia com esta camisola. Pena o resultado, mas o que importa neste momento não é o resultado, mas sim a nossa condição física. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που φοράω αυτή τη φανέλα, που φόρεσα την εμφάνιση του Ολυμπιακού αυτό το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε τους ρυθμούς για την προετοιμασία. Οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το παιχνίδι παρά για μένα να πάρω τους ρυθμούς που θέλω. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Κυριακή 30 Ιουνίου. Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Καλό σας βράδυ.